Έχοντας καλυμμένο το πρόσωπό του, ο 30χρονος ειδικός φρουρός της ΟΠΚΕ που δολοφόνησε τον 52χρονο οδηγό ταξί βγαίνει από το γραφείο του εισαγγελέα Καστοριάς και οδηγείται στα κρατητήρια. Σε βάρος του απαγγέλθηκαν οι κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση και οπλοκρισία. Ο 30χρονος αστυνομικός ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί. Ο ίδιος ισχυρίστηκε. Δηλώνω μετανιωμένος. Κίνητρό μου ήταν η ληστεία. Έχω οικονομικά προβλήματα. Χρωστάω περίπου 8.000 ευρώ. Μπήκα στο ταξί και του είπα: πήγαινε με στο κτήμα του πατέρα μου. Θέλω να πάρω κάτι. Όταν φτάσαμε, έβγαλα το πιστόλι και του είπα: δώσε μου τα χρήματά σου. Το θύμα αντέδρασε. Βγήκε από το αυτοκίνητο και άρχισε να τρέχει. Τα έχασα. Τον κυνήγησα και τον πυροβόλησα. Δεν πήρα τα χρήματα γιατί πανικοβλήθηκα. Οι αστυνομικές αρχές, υπό το φόβο επεισοδίων από τους συγγενείς του θύματος, επέλεξαν να παρουσιάσουν τον δράστη ενώπιον του εισαγγελέα Καστοριάς τη στιγμή που πραγματοποιούταν η νεκρόσιμος ακολουθία του άτυχου οδηγού ταξί. Βαρύ το κλίμα στο σπίτι του 52χρονου ταξιτζή. Η κόρη του, που έφτασε χθες το απόγευμα εσπευσμένα από τη Γερμανία όπου ζει τον τελευταίο χρόνο, συγκλονίζει με ανάρτησή της στο Facebook. Ενώ συγγενείς και στενοί φίλοι δεν μπορούν να πιστέψουν πως ένας άνθρωπος που, όπως λένε, δεν είχε πειράξει ποτέ κανέναν, χάθηκε με αυτόν τον αναπάντεχο τρόπο. Μου τον πήραν, τον έχασα για πάντα. Δεν πείραξε ποτέ κανέναν. Ήταν ο καλύτερος μπαμπάς του κόσμου. Είναι η ζωή μου. Τον έχασα για πάντα. Μου τον πήραν. Δεν πείραξε ποτέ κανέναν. Και αυτός τον πείραξε όμως. Και μου τον πήρε. Γιατί σε εμάς. Γιατί στον Κοσμά. Δεν ήταν πουθενά μπλεγμένος. Οικογενειάρχης, αγωνιστής, όπως και όλη η οικογένεια. Άρχισε να τον ψάχνει. Επικοινώνησε μαζί μου και με ρώτησε αν μίλησα εγώ εκείνη την ημέρα μαζί του. Και της λέω όχι. Στείλε μου, λέει, ένα μήνυμα είτε στο Facebook είτε στο Viber. Να δούμε που είναι. Και το έκανα. Απάντηση δεν πήρα. Τι να πιστέψει, ένας ταξιτζής τι να έχει. Ένας έχει 200 ευρώ. Πού να τα βρει κιόλας. Η οικογένεια του δράστη αρνήθηκε να μιλήσει στους δημοσιογράφους. Λίγο μετά το μεσημέρι σήμερα, ωστόσο, εξέδωσε αυτήν εδώ τη γραπτή δήλωση με την οποία ζητά συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος. Γνωρίζουμε ότι δεν υπάρχει επιστροφή για το κακό που έγινε. Μεγαλύτερη αξία από την ανθρώπινη ζωή δεν υπάρχει. Με επίγνωση του μεγέθους του κακού που έγινε στην οικογένεια του εκλειπώντος, ζητάμε ταπεινά συγγνώμη. Αισθανόμαστε βαθιά το μέγεθος των τραγικών στιγμών της οικογένειας. Το ίδιο δράμα ζούμε και εμείς, που το παιδί μας, που αναθρέψαμε με τόση αγάπη, οδηγήθηκε σε αυτή την αποτρόπη. Η περηφάνεια έγινε θρήνος, γράφουν στην επιστολή τους οι συγγενείς του δράστη. Ξαφνικά η περηφάνεια για τον ήρωά μας, που με κίνδυνο της ζωής του άσκησε το υπηρεσιακό του καθήκον, έγινε θρήνος για εμάς, την οικογένειά του. Ελπίζουμε ο Θεός να σταλάξει βάλσαμο στους ανθρώπους που πενθούν για την απώλεια του δικού τους ανθρώπου και συνανθρώπου μας που τόσο άδικα χάθηκε και να γαλινέψει την ψυχή του παιδιού μας για να μπορέσει να ζητήσει συγχώρεση από τον μεγαλοδύναμο για την αδικαιολόγητη πράξη του. Οι αρχές έφτασαν στην ταυτότητα του δράστη από κάμερα ασφαλείας περιπτέρου που κατέγραψε την πορεία του μέχρι να μπει στο ταξί. Από το σύστημα GPS της εταιρείας ταξί που έδειξε πού βρισκόταν το αυτοκίνητο του θύματος. Από μαρτυρία κατοίκου που αναγνώρισε τον ειδικό φρουρό, ο οποίος περιφερόταν ταραγμένος σε κοντινή απόσταση από τον τόπο της δολοφονίας, ενώ στη συνέχεια οι συνάδελφοί του ταυτοποίησαν το όπλο του, έλεγξαν τις κλίσεις στο κινητό του και τον έβαλαν να συμμετέχει στις έρευνες για να ελέγξουν τις αντιδράσεις του. Ο οδηγός ταξί που μετέφερε τον δράστη αμέσως μετά τη δολοφονία μίλησε αποκλειστικά στον Α. Φαινόταν ήρεμος, ήπιος, ομιλητικός. Ναι. Δεν έδειχνε κάτι να έχει δηλαδή. Ρώτησα τι δουλειά κάνει, μου είπε είναι αστυνομικός. Αυτά δεν. Ούτε τίποτα το ύποπτο, ούτε καν ρώτησε για τον συνάδελφό σας τίποτα, ας πούμε, κάτι που να. Όχι, 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 τίποτα. Ο 52χρονος οδηγός βρέθηκε νεκρός σε απόσταση περίπου 50 μέτρων από το αυτοκίνητο που οδηγούσε, έχοντας δεχτεί τρεις πυροβολισμούς. Ένας στη δεξιά κροταφική χώρα έφερε διαμπερές τραύμα στην άνω θωρακική χώρα και ακόμα μία σφαίρα στο στήθος. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 30χρονος ειδικός φρουρός, που αναμένεται να απολογηθεί αύριο στον ανακριτή, με το ίδιο όπλο που δολοφόνησε τον 52χρονο οδηγό, είχε πυροβολήσει και εναντίον του Νίκου Μαζιώτη την ημέρα της σύλληψής του στο μοναστηράκι τον Ιούλιο του 2014.